Μέχρι και την Κυριακή του Πάσχα υπενθυμίζουμε το χρονικό όριο απαγόρευση κλοφορίας, το κέρφιου, είναι από τι 10 το βράδυ μέχρι τι 5 το πρωί. Στη συνέχεια, θα ήθελα να σα ενημερώσω για τα μέτρα που θα ισχύσουν τα επόμενα 24 ώρα. Η κυβέρνηση σήμερα αποφάσισε τα εξή. Παραμένει έω την άρση των υπερτοπικών μετακινήσεων, δηλαδή των μετακινήσεων μεταξύ των περιφερειακών ενωτήτων, η υποχρέωση αποστολή ειδικού μηνύματο για οποιαδήποτε μετακίνηση. Σημειώνεται ότι από τη Δευτέρα για τη μετακίνηση σε καταστήματα εστίασης και καφέ θα χρησιμοποιεί το κωδικό 6. Από αύριο το πρωί επιτρέπονται οι διαδημοτικέ μετακινήσει εντό τη Περιφερειακή Ενότητα καθ' όλη τη διάρκεια τη εβδομάδα. Υπενθυμίζουμε επίση ότι από τι 3 Μαου επιτρέπεται για όλα τα καταστήματα εστίαση και καφέ η χρήση πέθριων και μόνο χώρων υπό του όρου που έχουν τεθεί και μόνο για καθήμενου. Προσοχή, δεν επιτρέπεται καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και λειτουργίας τους η μουσική στα καταστήματα αυτά. Τέλος από τις 3 Μαΐου και για μια εβδομάδα, το πέρας κυκλοφορίας καθορίζει στις 11 το βράδυ. Τα καταστήματα, εστίασης και τα καφέ θα κλείνουν το αργότερο στις 11 παρατέταρτο. Σε κάθε περίπτωση όλοι θα πρέπει να μεριμνήσουμε ώστε να βρισκόμαστε στα σπίτια μας στις 11 ακριβώς. Επίσης θα ήθελα να σας γνωστοποιήσω ότι αύριο θα υπάρξουν διευκρινιστικέ ανακοινώσει από τα αρμόδια Υπουργεία σε σχέση με του κωδικού που θα ανοίξουν και που αφορούν στα καταστήματα εστίαση και υγειονομικού ενδιαφέροντο, καθώ και για άλλα θέματα που αφορούν στου εργαζόμενου αυτά. Παρατηρείται μείωση του υγικού φορτίου σε 46 από τι συνολικά 74 περιφερειακέ ενότητε τη χώρα, μεταξύ των οποίων και η Περιφέρεια Αττικής, καθώ και οι Περιφερειακέ Ενότητε Θεσσαλονίκη, Κοζάνη και Αχαΐας.